μπροστά του το Νιόμπλια. Πάντα Κοφίδης κρατάει την μπάλα. Νιόμπλια στο φάουλ που καταλογίζει ο κύριος Ζακεστίδης. Στην αντεπίθεση ο Όφη με τον Νιόμπλια. Πάντα Νιόμπλιας γυρίζει πιο πίσω για τον Πάτεμτζή. Σέντρο του Πάτεμτζή για τον Βέρα. Μέσα στην περιοχή ο Βάβουλας στο σούτ, την μπάλα out. Κοφίδης, σέντρα του Κοφίδη, Τσαλουχίδης και γκολ. Τσαλουχίδης και γκολ, ύστερα από την ωραία σέντρα του Κοφίδη, ο Τσαλουχίδης με ωραία κεφαλιά παραβιάζει την αιστεία του Χανιωτάκη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος και δικαιούται να πάρει το τρόπαιο. Είναι ο Νιόμπλιας, πάντα Νιόμπλιας, ατομική προσπάθεια. Προθυμένη παλιά για το Βέρα, Βέρα μέσα στην περιοχή. Σέντρα του Βέρα δεν προλαβαίνει ο Κάβουρας. Και τώρα ο Μαυρομάτης για τον Αποστολάκη. Πάντα Αποστολάκης, ατομική προσπάθεια του Αποστολάκη. Αποφεύγει έναν, δύο παίκτες. Παλιά στον κενοχώρο για τον Αναστόπουλο. Στην περιοχή ο Αναστόπουλος, πάντα Αναστόπουλος. Η σέντρα του Αναστόπουλου διώχνει ο Βάβουλας. Αναστόπουλος και Κουλής, γίνεται το λάθος. Αναστόπουλος μπαίνει στην περιοχή, Χανιωτάκης τον ανατρέπει και ο κύριος Ζακεστίδης δίνει το πέναλτι και κίτρινη κάρτα στο Χανιωτάκη παρά τις διαμαρτυρίες των παικτών του Όφη. Νίκο, για την ανατροπή σου. Καθαρό πέναλτι. Και ο τέταρτη στο πέναλτι, 21 το λεπτό, τέταρτη και το 2-0 για τον Ολυμπιακό. 2-0 από το ωραίο χτύπημα πέναλτι του Λάγιος τέταρτη. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Και το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον τέταρτη. Βλέπουμε τον Αναστόπουλο. Γίνεται το λάθος. Αναστόπουλος και ίσης. Πέφτει κάτω ο Αναστόπουλος. Δείχνει να έχει χτυπήσει. Ο Μπαχατουρίδης για τον τέταρτη. Και το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Κάποια μικροεπεισόδια στις εξέδρες του σταδίου στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Τι είναι αυτό που έχει ο σημερινός Ολυμπιακός και δεν έχει ο Όφη? Τη σιγουριά και τον γκολ. Πόσο σημαντικό είναι το σημερινό παιχνίδι για σένα? Πάρα πολύ σημαντικό για όλη την πορεία του Ολυμπιακού. Είναι ο Κοφίδης, χάνει την μπάλα ο Κοφίδης από το Βέρα. Βέρα στην προσπάθεια, σέντρα του Βέρα. Βλαστός κεφαλιά και το 2-1 για τον Όφη. 2-1 μειώνει ο Όφη από τη θαυμάσια κεφαλιά του Βλαστού. Ύστερα από την ωραία σέντρα από δεξιά του Βέρα. Η ωραία κεφαλιά του Βλαστού και το 2-1. Πανηγυρίζουν οι φιλάθλοι του Όφη. Μαυρομάτης γυρίζει πιο πίσω στον Αλεξίου. Χάνει την μπάλα ο Αλεξίου. Κάποιες κόντρες. Είναι ο Κάβουρας. Κάβουρας πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα του Σαλουχίδη. Φάουλ. Στο φάουλ ο Τσίμπος. Τσίμπος στο σούτ. Δεν ανησυχεί τον Ταλικριάδη. Στην αντεπίθεση και πάλι Όφη με το Βέρα, η σέντρα του Βέρα. Απ' την άλλη πλευρά, Τσίμπος και το 2-2. Ο Τσίμπος και το 2-2. Στο 53ο λεπτό, ο Όφη καταφέρει και ισοφαρίζει. Παρόμοια φάση με την προηγούμενη του γκολ του Βλαστού. Από τη σέντρα του Βέρα, ο Τσίμπος ισοφαρίζει σε 2-2. Είναι ο Βάβουλας, πέφτει πάνω το Μητρόπουλος. Οι δύο παίκτες ανταλλάσσουν χτυπήματα. Κοντά στη φάση και ο κύριος Ζακεστίδης. Δεν υπάρχει συνέχεια. Αναστόπουλος για τον Μπαχατουρίδη. Παλιά του Μπαχατουρίδη και πάλι για τον Αναστόπουλο. Σέντρα του Αναστόπουλου και έχουμε κόρνερ. Ο τέταρτος στο κόρνερ. Κεφαλιά Μαυρομάτης. Δεύτερη κεφαλιά Τσαλουχίδη. Και μπλοκάρει ο Χανιωτάκης. Μαγνό βολέ του Χανιωτάκη. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Κάποιες κόντρες. Διώχνει ο Πατεμτζής, στον κενόχωρο η μπάλα για τον Κάβουρα που αποφεύγει τον Καραταΐδη. Κάβουρας και Καραταΐδης πίσω στον Ταλικριάδη. Νιόμπλιας, μπαλιά του Νιόμπλια τελικά είναι ο Τσίμπος τώρα. Τσίμπος, η μπάλα χτυπάει στο σώμα του Αποστολάκη. Ξαναβλέπουμε τη φάση, ο Αποστολάκης βρίσκεται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα βρίσκει σώμα και χέρι. Είναι ο Κάβουρας μέσα στην περιοχή. Πάντα Κάβουρας γυρίζει την μπάλα. Προλαβαίνει ο Αλεξίου και παραχωρεί κόρνερ. Στο κόρνερ ο Νιόμπλιας με το Βέρα. Και πάλι Νιόμπλιας. Σέντρα του Νιόμπλια. Βγαίνει ο Ταλικριάδης. Ο τέταρτος στο κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Τσαλουχίδη. Πέφτει κάτω ο Αναστόπουλος και τελικά το 3-2 από το ωραίο σουτ του Τσαλουχίδη. Ο τέταρτος εκτέλεσε αυτό το κόρνερ ψιλοκρεμαστά. Ο Ίσης έπιασε
Τον Αναστόπουλο τον έριξε στο έδαφος, αλλά μπήκε ανάμεσα του ο Τσαλουχίδης και την έστειλε στα δίχτυα του Χανιωτάκη. 3-2 στο 61ο λεπτό. Πανηγυρισμοί στις εξέδρες για τον τρίτο τέρμα των Ερυθρολεύκων. Και τώρα ο Αποστολάκης, πάντα Αποστολάκης, βγάζει μια ωραία παλιά για τον Τσιαντάκη που την προλαβαίνει. Τσιαντάκη στη σέντρα και αποκρούει ο Αδριανίδης στο κόρνερ ο τέταρη. Αποκρούν οι αμυντικοί του Όφη, η μπάλα όμως έρχεται στον Κοφίδη. Κοφίδη στο σούτ, η μπάλα μόλις out. Νέα παλιά του Κοφίδη αυτή τη φορά για τον Μητρόπουλο, πέφτει επάνω το Βάβουλας. Μια ψυμαχία ανάμεσα στους δύο παίκτες. Ο κύριος Ζακεστίδης, κίτρινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Βάβουλα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Βάβουλα, φάνηκε κάτι να λέει στο διαιτητή και ο παίκτης του Όφη αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Δεν θέλω να πω ότι να ψάχνουμε για δικαιολογίες, χάσαμε γιατί έφταιγε ξέρω ο διαιτητής. Πιστεύω ότι ορισμένα πράγματα σε αυτό το τελικό πήγαν στραβά. Αυτό πιστεύω ότι ο καθένας έχει την νοημοσύνη να καταλάβει. Αναστόπουλος κερδίζει την μπάλα από το Βέρα. Πάντα Αναστόπουλος. Μόνο στο Αναστόπουλος επιμένει, κρατάει την μπάλα. Πέφτει κάτω από το μαρκαρισμά του Τσινού. Παίζεται, λέει ο κύριος Ζακεστίδης, και τώρα ο Τσινός προσπαθεί να οργανώσει παιχνίδι για την ομάδα του Όφη. Πάντα Τσινός κρατάει την μπάλα. Έχει τον Μητρόπουλο μπροστά του. Πέφτει κάτω. Την παλιά του Παχατουρίδη για τον Τσιαντάκη. Ωραία προσπάθεια του Τσιαντάκη. Αποφεύγει δύο παίκτες του Όφη. Ο Τσιαντάκης μπαίνει στη μεγάλη περιοχή του Όφη. Πάντα Τσιαντάκης κλείνεται τελικά από τον Τσίμπο. Και μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αναστόπουλος. Παλιά του Αναστόπουλου για τον Κοφίδη. Κοφίδης και πάλι Αναστόπουλος. Με τη μία ο Αναστόπουλος για τον τέταρη. Δεν είναι offside ο τελευταίος. Τέταρη, ατομική προσπάθεια, θαυμάσια. Τέταρη μέσα στην περιοχή και γκολ. Τέταρη και γκολ στο 81ο λεπτό της συνάντησης από την ωραία παλιά που του έκανε ο Αναστόπουλος. Ο Τέταρη με ατομική προσπάθεια πέφυγε δύο παίκτες του Όφη και πλάσαρε υποδειγματικά το Χανιωτάκη. 4-2. Παράπονα από τους παίκτες του Όφη στο διαιτητή της συνάντησης, κύριο Ζακεστίδη. Κάτι φαίνεται να του λέει ο Τσινός. Διαμαρτυρίες συνεχίζονται και κόκκινη κάρτα στο Τσινό. Ο Τσινός, όπως και ο Βάβουλας, αποχωρεί, ενώ κάτι φαίνεται να λέει και στον επόπτη γραμμών. Κάθε διαιτητής μπορεί να κάνει ένα λάθος. Και εγώ ζήτησα μόνο ψυχραιμία, να προσπαθήσουμε να παίζουμε το παιχνίδι μας. Τελευταία δευτερόλεπτα του μεγάλου τελικού. Ολυμπιακός 4-2 τον Όφη. Τελευταίες μπαλιές. Και το σφύριγμα της λήξης από τον κύριο Ζακεστίδη. Ολυμπιακός κυπελούχος 89-90. Λάγιος, πώς αισθάνεσαι μετά το σημερινό τελικό? Λάγιος, πώς αισθάνεσαι? Σιγά, δεν μπορώ, μάμι. Σιγά, ρε παιδιά. Μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό και για τον κόσμο. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί εντός και εκτός του σταδίου από χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού λίγο πριν από την απονομή του κυπέλου. Και πράγματι ο Τάσος Μητρόπουλος παίρνει το κύπελο από την κυρία Πετραλιά, το κύπελο στον Ολυμπιακό μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Πανευτυχείς οι παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ με τη σειρά τους και οι ποδοσφαιριστές του Όφη βραβεύονται για τη συμμετοχή τους στον τελικό του κυπέλου. Εν τω μεταξύ, μέσα στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, ξέφρενο πανηγύρι έχει αρχίσει. Φίλαθλοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού κάνουν το γύρο του θριάμβου, διασκεδάζοντας έτσι την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος. Πάρα πολλοί φίλαθλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η νίκη αυτή αξίζει όχι σαν κύπελο, αλλά είναι ένας άθλος. Όταν αυτή η ομάδα, μετά από τα προβλήματα που έχει, μετά τον πόλεμο που αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, πήρε το κύπελο Ελλάδος, για μένα είναι άθλος. Αξίζουν συγχαρητήρια αυτοί οι παίχτες, αξίζει συγχαρητήρια ο κόσμος που τη συμπαριστάθη
και πιστεύω και λίγα συγχαρητήρια αξίζουμε και εμείς. Κύριε Πρόεδρε, έχετε κάποια παράπονα από το σημερινό αγώνα? Είπα και προηγουμένως ότι δεν κέρδισε το ποδόσφαιρο. Ο Όφη έχασε, αλλά έχασε το ποδόσφαιρο. Ο Όφη απέκτησε και δημιούργησε σε όλη τη φύλαθρο Ελλάδα τις καρδιές των Ελλήνων φιλάθλων. Είμαι υπερήφανο για την ομάδα μου, στάθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι καταδικάστηκε το σωματείο για να βολευτούν ορισμένοι. Λυπάμαι, ντροπή. Συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω συγχαρητήρια για τους παίκτες του Όφη που έπαιξαν κυρίως στο δεύτερο μήχρονο ένα πολύ καλό παιχνίδι. Για μας δεν είναι μία καταστροφή, αλλά μόνο είναι πάρα πολύ κρίμα να χάσουμε ένα τέτοιο μάτς, ένας τελικός με τέτοιο τρόπο. Κύριε Κόμορα, πώς αισθάνεστε μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Ολυμπιακό σήμερα? Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε σε καθενού Ολυμπιακού στα μάτια, στα ίσια, γιατί ό,τι υποσχεθήκαμε ότι θα κατακτήσουμε το κύπελο, αυτό το πετύχαμε και γι' αυτό συγχαρητήρια στους παίχτες μας και στο κόσμο του Ολυμπιακού. Στρέφεται πλέον στον τελικό της 17ης Μαΐου. Ο Όφη είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος, αλλά η δίψα για την κατάκτηση του κυπέλλου μετά από 9 χρόνια είναι μεγάλη για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Γιώτης Τσαλουχίδης, ο πιο πολύτιμος ίσως παίκτης φέτος για τον Ολυμπιακό, χάρισε αρκετούς βαθμούς με τα 6 τέρματα που σημείωσε στο πρωτάθλημα. Εδώ, ύστερα από προσπάθεια του Κοφίδη, ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό στον τελικό. Οι περισσότεροι νόμισαν ότι ο τελικός κρίθηκε όταν ο Ντέταρη ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 2-0. Οι κριτικοί αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισαν με τα γκολ των Βλαστού και Τσίμπου. Εδώ ο Τσίμπος με αριστερό βολέ παραβιάζει την εστία του Ταλικριάδη. Ο Γιώτης Τσαλουχίδης και ο Λάγιος Ντέταρη ήταν αποφασισμένοι να σηκώσουν το κύπελο στα χέρια τους και δεν χαρίστηκαν στον Χανιωτάκη. Ολυμπιακός Όφη 4-2 και οι Ερυθρόλευκοι κατακτούν το 18ο κύπελο στην ιστορία τους.